να την κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Λοιπόν, συνέχισε να ελέγχεις βιβλία. Τα βιβλία μου είναι πάνω στο γραφείο αριστερά. Αν το τραβέχεις. Ένα παιδάκι. Τι είσαι σημεράκι μου. Κοίτα, κάτι ποδάρες ρε μένε. Άμα το έχεις να το δείχνεις. Μα. Δείξε τα μας όλα, κουκλάρα μου. Κύριε Βιάριστοκ. Μάλιστα. Μπορώ να σας απασχολήσω για ένα λεπτάκι. Ένα. Είναι ένα λεπτάκι. Μονάχα ένα. Ναι. Μάλιστα. Έριξε μια ματιά. Δεν σου πήραν 58 δεύτερα. Μου μετράτε δευτερόλεπτα. Εταλισμάνι. Έριξε μια ματιά και φαίνεται ότι τα εξορχόμενα ματιά. Α, σαν 8 δεύτερα. Δεν συμβεί του να ρίξει. Πιο γρήγορα. Πρόβλημα τα νούμερα. Τα νούμερα σας είναι άλλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε την ίδια. Αν δεν γυρίσουμε τα εξορχόμενα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μου προκαλείτε τρομερό άγχος, κύριε Βιάριστο. Τι να σου πω. Για αυτό τίποτα δεν είναι. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, για να δω. Με κουβεντούλα όμω! Δεν θα κάνω κουβεντούλα! Θα το πω. Είναι ένα ψυχοσωματικό πάμα, θέλω το ελέγχω. Πρέπει να ξαπλώσω λίγο τώρα. Δεν το πιστεύω. Όλοι δυο σκοτωμένοι σε μένα έρχονται. Το ζουρλομαγνήτη έχω. Μια ρε, θες βοήθεια. Μια ρε, θες βοήθεια, εσύ είσαι καλά. Τι πράγμα. Θα με λιώσετε. Εγώ. Θα μιλήσετε πάνω στη κοιλιά μου και θα με λιώσετε. Πώς σου ήρθε. Είστε πουλί και θα με λιώσετε. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Μη με λιώσετε, σας παρακαλώ. Τα καλά μαλάκια σου, γιατί να μιλήσω πάνω. Μα δεν μιλώ πάνω στο παιδάκι μου, να ορίσα πάνω. Με βρέξατε. Μούσκεμα με κάνετε. Είμαι μούσκεμα. Είμαι ένας μούσκεμα εσωτερικό. Με δίνετε. Πονάω, είμαι μούσκεμα και είμαι ακόμα εσωτερικό. Και εγώ είμαι ένα μελτισμένο. Είμαι ο σύλλεγος εσωτερικός. Εντάξει, νίκησες. Τι πρέπει να κάνω για να ηρεμήσω. Πολύ κοντά και με τρομοκρατίζει. Τρομοκρατώ εγώ. Εδώ τώρα καλά είσαι. Πού είναι πέρα. Πιο πέρα πάλι. Πιο πέρα. Εδώ είμαστε καλύτερα. Είσαι. Είναι μαζί. Και καθιστός με τρομοκράτητο. Τώρα. Γεια σου βρε. Γεια σου μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Τι κάποια μικρός μου λογιστούνης. Βρε. Τι κάποια ο μικρούλης μου, ο γλυκούλης μου λογιστουλάκος. Κουπεπε. Ποιος είναι ο λογιστούνης μου. Εγώ. Είμαστε καλύτερα τώρα, έτσι. Ναι, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ που χαμογελάτε. Ξέρετε, το χαμόγελο βοηθάει πολύ. Βέβαια, το χαμόγελο κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Για το σίτα δεν έχω καλά. Λοιπόν, είμαστε καλύτερα τώρα, έτσι. Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Άντε, μπράβο. Μπορώ να τους ακόμη να σας απασχολήσω για λίγο. Όση ώρα θέλετε, δεν χαλιώνετε. Δεν νομίζω η ώρα να είναι κατάλληλη για χιούμορ. Κύριε Μπιάλιστοκ, ανακάλυψε ένα σοβαρό λάθος όσον αφορά τη διαχείριση της παραγωγής στο τρελιάρι πριν. Αποκλείεται! Εδώ, στη λίστα χρηματοδοτών λέτε 200.000 δολάρια σύνολο.
Και εδώ κόστος ανεβάσματος 198, λείπουν 2.000 δολάρια. Πήγα στο χαμάμ, χαρά στο πράγμα. Έλα τώρα, κύριε Μπλουμ. Ξέρεις τι παραστασάρα ήταν ο τρελιάρης πρίγκιπας. Η μεγαλύτερη αποτυχία όλων των εποχών. Ούτε ένα εισιτήριο δεν κόψαμε. Ήρθαν όλοι οι διαλυμένοι και μας πήραν για την παραστασία. Φύγανε και δεν μας πάνε τίποτα. Να, κοίταξε, κοίταξε. Τη διάβασε εδώ στις εφημερίδες και θα καταλάβεις. Η Times της Νέας Υόρκης, έσχος. Η φωνή του Broadway, καταστροφή. Ο καθρέφτης του Μαχάτα Μπουλ. Άννα το εδώ. Μάλιστα, με παίρνει το σωματείο των Αμερικανών ηθοποιών να μοιάζω κι άλλα. Όχι, αλλά εδώ. Έλα τώρα, κύριε Μπλουμ. Άμα θες εσύ μπορείς να νοικοκυρέψεις λίγο τα μηδενικά. Κάνε λίγη υπόσχεση με δημιουργική λογιστική. Λογιστή δεν είσαι, ξέρεις από τέτοια. Κάνε μιλάμε για πολύ καθοστάτη επάγγελμα. Λογαριάζω, αλλά υπάρχω. Αλλά σου λέγεται κλοπή. Κάποιοι λέγεται Ευαγγελίσσα. Κλοπή, τι κλοπή, κύριε Μπλουμ. Τι σου λέγεται αυτό. Φιλανθρωπία λέγεται. Σώζει ένα κατεστραμμένο άνθρωπο, σώζει. Τη βλέπει αυτή την καρφίτσα, ε. Είχε ένα μαργαριτάρι σαν αυγό. Ιταλικά παγκούτσια μπορούσα κάποτε εγώ, χειροποίητα. Κουστούμια κούτσι μπορούσα 500 δολάρια το ένα. Είχα και ένα δωμάτιο ολόκληρο έτσι για να κρεμάω και τώρα κοίτα με κοίτα τι είχε βγάλει στην πέρασμα. Από τη λαϊκή ψωνίσο σόβρακα. Ζώσαμε πολλού. Λυπίζουμε. Μη με στείλει μήνακι. Εντάξει. Θα το κάνει. Θα το κάνω. Άντε, μπράβο. Θα το κάνω. 2.000 δεν είναι και πολλά εδώ που τα λέμε. Μα. Και η εφορία δεν ενδιαφέρεται για ένα έργο που απέτυχε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα και μαγείρεψε. Εγώ θα ρίξω κανένα. Να γω, γιατί δεν κινήθηκα όλο το βράδυ. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όχι, είναι το 3.46 κάθε τόσο 10. Για το 2 φαίνομαι το 3.46. Φαίνομαι το 2.46. Για κρίση, βάλτε. Να το, ήρθε τα ίσα του, ήρθε το. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, αλλά είναι ορισμένες προϋποθέσεις. Αν κάποιος είναι 100% βέβαιος ότι θα κάνει αποτυχία, μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά παρά με μια επιτυχία. Τι να πω, αυτό που έλεγε στην ίση. Τι έλεγα. Ότι ένας παραγωγός μπορεί να βγάλει πιο πολλά λεφτά με την αποτυχία παρά με την επιτυχία. Α, ναι, οι ορισμένες προϋποθέσεις. Yes. Είναι απλό ένα θέμα δημιουργικής λογιστικής. Δηλαδή. Κοιτάξτε. Ας υποθέσουμε, υποθετικά μιλάμε, ότι είστε πατεώνα. Μ' αρέσουν οι υποθετικές συζητήσεις, συνέχιση. Τι κάνατε στον τρελιάρι πριν, τι έκανα. Συγκεντρώσατε κατά λάθος. 2.000 περισσότερα από όσα ξοδέψατε. Τελείως κατά λάθος. Ναι, αλλά, εάν είσαστε πατεώνα, θα μπορούσατε να είχατε συγκεντρώσει 1.000.000. Θα ανεβάζατε την παραγωγή με 200.000 και θα συμφόρατε τα υπόλοιπα. Και αφού το έργο θα ήταν αποτυχία, είχατε εκδικούσαν οι χρηματοδότες, σαν πάρταβο και κούρε. Κι αν όμοιγαίνει το έργο έκανε επιτυχία, θα πηγαίνατε φυλακή. Όχι. Διότι αντί να είχατε πουλήσει το 100% της παραγωγής, θα είχατε πουλήσει το 1000%. Έτσι θα έπρεπε να επιστρέψετε στους χρηματοδότες σας 10 φορές περισσότερα από όσα τα βγάζατε. Άρα, για να πετύχει η κομπίνα μας, πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη την αποτυχία. Γουστάρω. Για κομπίνα μας. Αυτή που μόλις πρότεινες, δεν παγάσε, καλέ, τι είναι η παγάσα. Διάλεξε. Η ιδιοφυα, είσαι το ξέρει. Εγώ τίποτα δεν πρότεινα, μια απλή σκέψη έκανε εντελώς ακαδημαϊκά. Μια απλή σκέψη έκανε σοβαρά, μιλά. Δεν τη σκέψη μου. Κινού την ιστορία προς τα μπρος. Κοσμογονικές ανακατατάξεις που κάνουν τέτοιες σκέψεις. Μεγάλε μπλουμ, τεράστια μπλουμ, έντοξε μπλουμ. Ακού τώρα την προέκταση της ακαδημαϊκής σου σκέψης στη σφαίρα της επιρρυθμισμένης τέχνης. Είμαι πρώτο. Βρίσκουμε το χειρότερο έργο. Βήμα δεύτερο. Κλείνουμε το χειρότερο σκηνοθέτη. Βήμα τρίτο. Μαζεύω 2.000.000 δολάρια. Δύο. Ένα για τον καθένα μας. Ξέρετε πόσες τρελόγνες υπάρχουν στις ασμένες για αυτάς. Βήμα τέταρτο. Προσλαμβάνουμε τους πιο χάλια ηθοποιούς. Βήμα πέμπτο. Αν υπόμονε. Κατεβάζουμε το έργο την επόμενη της πρεμιέρας και την κάνουμε για το Ρίο ντι Τζανέιρο με 2.000.000 συντέ. Δεν γίνεται. Απίστευτο, μα. Δεν γίνεται, δεν μπορείτε να το πείτε. Μα θα το κάνω και θα πω και ένα τραγούδι. Είπε ο Μεγαλέξανδρος μπροστά στο πόδιο δεσμό. Τι είπε και ο Κέσσαρας μπρος στο Ρουβίκονα τον ποταμό. Τι είπε ο Αϊνστάιν, τι είπαν όλοι αυτοί. Το έχεις ποτέ σκεφτεί. Όχι, τι είπανε. Θα μπορέσω, θα μπορέσω, θα μπορέσω τελικά. Δεν φοβάμαι, μήπως πέσω, όταν πόν πάντα νικά. Αν και εσύ με βοηθήσεις, θα έχεις ό,τι λαχταρά.